Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μας τηλεθεατές, εδώ ζωντανά στην τηλεόραση Θάρη και στην εκπομπή Πρόσωπο προς Πρόσωπο, 3η 15 Νοεμβρίου. Είναι γνωστές και οι δύο. Και θα ξεκινήσω με ένα λόγο ευχαριστίας, διότι προσφέρουν στην τηλεόραση Θάρη από το δικό τους μετερίζει. Ειρήνη Σεβαστή Έλληνα, φιλόλογος, ειδική παιδαγωγός, χαμόγελο παιδιών, ευθύνη γονιών και πραγματικά επιτυχημένος ο τίτλος, γιατί η ευθύνη των γονιών είναι πολύ μεγάλη σε αυτά τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος. Και από την άλλη, οι ψυχικές διαδρομές με την Αναστασία Βασιλάκη, την ψυχολόγο μας. Και νομίζω ότι θα κάνουμε μια όμορφη συζήτηση, γιατί αυτά τα θέματα είναι και διαχρονικά, αλλά και επίκαιρα όσο ποτέ, μια και πολλοί λένε, αγαπητή μου Αναστασία, να ξεκινήσω από σένα, ότι αυτή η καραντίνα έβγαλε στην επιφάνεια πολλές παθογένειες, θα τις έλεγα εγώ. Και νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε σε κάποια θέματα, όπως είναι το στρες, όπως είναι η κατάθλιψη, όπως είναι οι αγχώδεις διαταραχές, αλλά και να το ενώσουμε και με άλλες, όχι ασθένειες, αλλά άλλα θέματα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τους γονείς, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, ο αυτισμός, που σε ακούω, αγαπητή μου Σεβαστή, πόσο το αναπτύσσεις αυτό το θέμα και πώς πρέπει όλοι να γνωρίζουν, και ιδιαίτερα οι γονείς. Γιατί πολλές φορές τα περνάνε αυτά τα θέματα επιδερμικά και αυτό έχει δυσμενή απήχηση στα παιδιά όταν μεγαλώνουν, γιατί βλέπουν μία συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει με την πραγματικότητα, και όταν και αρχίζουν να βλέπουν το πρόβλημα, νομίζω ότι είναι κάπως αργά. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι πραγματικά αυτή η καραντίνα έβγαλε όλα αυτά τα προβλήματα, και θέλω να μας πεις, Αναστασία, από τη δική σου οπτική γωνιά και από τις επισκέψεις διαφόρων, πώς θα περάσουμε στην αντεπίθεση, πώς θα νιώσουμε πραγματικά ότι θα θωρακίσουμε τον εαυτό μας, τη ψυχή μας, την καρδιά μας, για να μην είναι ευάλωτοι σε τέτοιες, έτσι, είτε διαταραχές, είτε καταθλίψεις οι οποίες τείνουν να γεμίσουν την κοινωνία μας. Έχετε δίκιο, πάτερ μου. Αυτό που λένε οι κοινωνικοί επιστήμονες είναι ότι στην περίοδο της καραντίνας δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες εκτονώσεις που πριν μπορεί να κάναμε με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, να μιλήσουμε με φίλους, να πιούμε ένα ποτό. Δεν μπορούσαμε να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό, με τη μουσική, με την ψυχαγωγία. Άρα, λοιπόν, πράγματα που ήδη υπήρχαν βγήκαν περισσότερο στην επιφάνεια. Αλλά σίγουρα και όταν ο άνθρωπος καταπιέζεται ως προς βασικές του ανάγκες, ας πούμε ανάγκες κοινωνικοποίησης ή ανάγκες για ψυχαγωγία, ή και ακόμη αυτό που μας έδωσε ως δώρο ο Θεός, αυτή την ελευθερία, η οποία νιώθω ότι κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν είναι σωστό το ρήμα, αλλά βιάστηκε από πολλούς. Ναι. Αυτό το θέμα της ελευθερίας που ο ίδιος ο Χριστός έχησε το αίμα του πάνω στο Σταυρό. Για αυτή την ελευθερία, για να είμαστε ελεύθεροι, να νιώθουμε ελεύθεροι, να αναπνέουμε ελεύθερα. Νομίζω ότι με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, κατά κάποιο τρόπο φαλκιδεύτηκε. Σίγουρα όλο αυτό, νομίζω, πάτερ μου, ότι ήταν ένα είδος ψυχολογικής βίας αυτό το οποίο περάσαμε, και σίγουρα το να γράφεις ένα χαρτί για να βγεις έξω, δηλαδή να μην έχεις καν αυτή τη δυνατότητα να πας μια βόλτα και να πρέπει να δίνεις αναφορά το πού θα πας και τι ώρα και μάλλον και πότε πρέπει να γυρίσεις, σίγουρα είναι ενάντια στην προσωπική ελευθερία. Οπότε όταν καταπιέζονται οι ανάγκες του ανθρώπου, γνωρίζουμε ότι τότε αρχίζουν να γίνονται εκρήξεις. Δηλαδή, άφησε δηλαδή κατάλοιπα όλο αυτό. Άφησε κατάλοιπα, αλλά σίγουρα αναδύθηκαν και τα προβλήματα που ήδη υπήρχαν. Οπότε το καλό όμως που μας έκανε είναι ότι σκύψαμε τουλάχιστον λίγο περισσότερο μέσα μας για να δούμε τι είναι αυτό που μας λείπει και τουλάχιστον να δούμε αυτά που μας λείπουν και πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να θεραπευτούμε, πώς μπορούμε να δούμε τα κενά και τα προσωπικά μας, αλλά και τα κενά των σχέσεων. Εγκύψαμε, αγαπητή μου Σεβαστή, και σε αυτό το οποίο λέμε προβλήματα των παιδιών, γιατί πολλές φορές τα προβλήματα ξεκινάνε από την παιδική ηλικία. Αν δεν γίνει η σωστή διάγνωση, και εδώ έγκυται ο ρόλος ο γονεϊκός, να βοηθήσουν οι γονείς όταν δουν τέτοιες συμπεριφορές και να πάνε στον ειδικό, να μην κάνουνε το ξερόλα σε όλα τα θέματα, γιατί αυτό νομίζω ότι θα έχει αντίκτυπο στα ίδια τα παιδιά. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι τα γνωρίζουμε όλα
ούτε οι γονείς ούτε οι εκπαιδευτικοί, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα. Οπότε είναι διάφορες οι περιπτώσεις που μπορεί να τύχουν των παιδιών με διάφορα θέματα, και ειδικά μετά την καραντίνα, που κλείστηκαν κιόλα τα παιδιά μέσα στο σπίτι και δεν μπορούσαν να βγουν έξω και δεν είχαν αλληλεπίδραση το ένα με το άλλο. Δημιουργήθηκε μια κατάσταση, η οποία βασικά διωγγώθηκε μια κατάσταση, η οποία υπήρχε, αλλά διωγγώθηκε. Για να μην παρεξηγηθώ, υπήρχε, αλλά διωγγώθηκε λόγω της καραντίνας, ναι. Ένα μικρό παιδί όταν αντιμετωπίζει ένα θέμα, εσύ από τη δική σου οπτική πλευρά, πώς το βλέπεις, πώς το αντιμετωπίζεις και τι λες στους γονείς του, ώστε να αρχίσουν να υποψιάζονται ότι κάτι πρέπει να διορθώσουν ή κάτι πρέπει να κάνουν για να μην παγιδέψουν το παιδί σε αυτό το οποίο έχει και για να μην του δημιουργήσουν στίγματα. Γιατί αυτό το οποίο λέμε ως bullying πολλές φορές δημιουργείται και άθελά μας, χωρίς να το γνωρίζουμε ή χωρίς να έχουμε τις γνώσεις. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε, και να πιαστώ λίγο από αυτό που είπατε, από το στίγμα. Το στίγμα δεν βγαίνει, γιατί πολλές φορές θεωρούμε ότι βγαίνει το στίγμα αν στοχοποιήσουμε το παιδί λέγοντας ότι να, το παιδί αυτό έχει πρόβλημα. Δεν βγαίνει μόνο έτσι το στίγμα. Το στίγμα μπορεί να βγει και με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή με το να μην θέλουμε να αποδεχθούμε μια κατάσταση, να μην θέλουμε να δεχθούμε ότι το παιδί έχει ένα θέμα. Αυτό πιστεύεις ότι παίζει ρόλο από την κοινωνία, γιατί δεν θέλουμε η κοινωνία να μας έχει δακτυλοδεικτούμενους, να λέει να, το παιδί σου έχει αυτό το πρόβλημα. Μα σαφέστατα είναι, εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα εγωισμού μεγάλου των γονιών αυτό. Και το λέω πολλές φορές σε γονείς, ότι μπορεί να τύχει γονιός ο οποίος να έρθει και να μου πει, ναι, αλλά πώς θα το διαχειριστώ αν μάθω ότι το παιδί μου έχει θέμα. Μα ναι, αλλά αυτό είναι θέμα δικό σου. Δηλαδή είναι εγωιστικό να μην θες να στεναχωρηθείς εσύ αν σου πει ότι το παιδί σου έχει θέμα. Είναι θέμα δικό σου να μην μπορείς να το διαχειριστείς. Προσπάθησε να το διαχειριστείς. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να βοηθήσεις το παιδί σου. Οπότε η αλήθεια είναι ότι όταν έχει κανείς να κάνει με γονείς, θα πρέπει να είναι λίγο πιο διπλωματικός με την καλή έννοια, ότι δεν μπορείς σε ένα γονιό ευθεία να δώσεις. Ναι, δεν γίνεται. Ο γονιός θέλει διπλωματία, θέλει ένα διάλογο μέχρι να κατανοήσει, και έτσι το κατανοεί. Δηλαδή με έμεσο τρόπο, δεν χρειάζεται κατευθείαν του γρου πάνω, γιατί δεν θα κλωτσίσει. Εδώ τώρα έχουμε το πνευματικό κομμάτι, Αναστασία, γιατί έλεγε ο Άγιος Παΐσιος κάπου ότι κάποια παιδιά τα οποία έχουν κινητικά προβλήματα, αυτά κατευθείαν θα μας πάνε στον παράδεισο. Εδώ λοιπόν χρειάζεται αυτή η πνευματικότητα, την οποία πολλές φορές ίσως να μην διαθέτουν και οι γονείς, δεν κατηγορούμε, αλλά εδώ λοιπόν έγκυται αυτό που λέμε η μείζον των αρετών, η διάκριση. Είναι ο σκοπός μας να βοηθήσουμε το παιδί, ή είναι ο σκοπός μας τι θα πει η κοινωνία και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Βλέπουμε πολλές εκρήξεις, βλέπουμε παιδιά να έχουν αυτισμό, να αντιδρούν. Και εμείς αμέσως η εύκολη λύση είναι κακομαθημένο το παιδί. Το στιγματίζουμε ακόμη περισσότερο. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολύ προσοχή από όλους μας και ενημέρωση σε αυτά τα θέματα. Είναι έτσι τα πράγματα? Πραγματικά το έχω χρησιμοποιήσει αυτό που λέτε, γιατί είχα και μια καλή εμπειρία ως προς αυτό στην Αριζόνα, εκεί με τον Γέροντα Εφραίμ. Μόνος του, όταν τον συνάντησε εκεί, μου λέει, εγώ Αναστασία πάω, λέει, και επισκέπτομαι αυτά τα παιδιά που έχουν προβλήματα και κανένας, λέει, δεν τα βγάζει έξω, και εγώ πάω στην αυλή και τα κάνω βόλτα με το καροτσάκι. Ξέρεις, λέει, αυτά τα παιδιά θα πάνε στον παράδεισο μόνο να είναι βαφτισμένα. Οπότε όντως όποιος είναι πνευματικός σαν άνθρωπος, και έχουν γίνει και πάρα πολλές έρευνες από ψυχολόγους, ας πούμε, που έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που έχουν πίστη, οι γονείς δηλαδή, που διαθέτουν πνευματικότητα, μπορούν να αποδεχτούν περισσότερο τα προβλήματα των παιδιών τους και αντιδρούν πιο θετικά στις θεραπείες. Το αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία. Με ελπίδα, είναι πιο συγχωρητικοί. Σίγουρα η κοινωνία πρέπει να βοηθήσει, γιατί επειδή έχουμε και την ανάγκη, ας πούμε, να είμαστε αποδεκτοί κοινωνικά. Όταν ζούμε, και ιδιαίτερα σε μικρά μέρη όπως ζούμε και εμείς, και νιώθουμε ότι μας κατηγορούν ή μας λένε ότι το έκανες κακομαθημένο το παιδί και κατευθείαν είναι έτοιμοι να κρίνουν, τότε και εμείς κουμπωνόμαστε, κλεινόμαστε κοινωνικά. Πρέπει και η κοινωνία να βοηθά τους ανθρώπους αυτούς. Είναι όμως θέμα της κοινωνίας πώς θα γνωρίσει το κάθε θέμα. Δηλαδή πρέπει η κοινωνία να αρχίζει να διαβάζει, θα έλεγα εγώ πολύ απλά, να ξέρει το θέμα. Πώς θα το αντιμετωπίσει? Και εμείς πολλές φορές οι κληρικοί ερχόμαστε σε δύσκολες θέσεις, γιατί δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Πώς αντιδρά ένα παιδί, πώς αντιδρά ένας μεγαλύτερος,
τι κουβαλάει ψυχολογικά. Πάντα πρέπει να του λέμε ότι πρέπει να τον βοηθήσουμε και μέσα από την εξομολόγηση και μέσα από όλα αυτά. Αλλά ξέρουμε εμείς τι βιώματα κουβαλάει, ξέρουμε τι έχει ζήσει. Έχουμε φορέσει, όπως λέτε εσείς, τα παπούτσια του για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Αυτή η ενσυναίσθηση, ας πούμε, η οποία η αγγλική λέξη είναι έμπαθη και είναι από την αρχαία ελληνική λέξη εμπάθεια. Δηλαδή σημαίνει αυτό ότι μπαίνω στη θέση σου, στα παπούτσια σου, μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Εντάξει, νομίζω ότι, ξέρετε τι λένε οι ψυχαναλυτές, ότι αυτοί που κρίνουν πολύ και καταδικάζουν πολύ και κατακρίνουν πολύ, είναι κατά βάθος μέσα τους πολύ θυμωμένοι. Έχουν ήδη το θέμα. Οπότε πρέπει να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Όταν δηλαδή κάποιες φορές μπορεί να κρίνουμε παραπάνω από όσο χρειάζεται κάποια άτομα και ειδικά άτομα που είναι ευάλωτα και ευαίσθητα, δεν τα βοηθάμε. Απλά έχουμε μια αφορμή για να εκτονώσουμε εμείς δικά μας πράγματα. Μήπως μας δυσαρεστούν όμως πολλές φορές, μια και ζούμε σε ένα κοινωνικό περιβάλλον και σε ένα κοινωνικό περίγυρο, μας δημιουργούν θέμα και κάποιες συμπεριφορές κάποιων ανθρώπων, δηλαδή κάποιες κυκλοθυμικές, θα τις έλεγα εγώ, συμπεριφορές. Τον βλέπουμε τη μια φορά να αντιδράει έτσι, την άλλη να αντιδρά διαφορετικά. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις εμείς, εάν δεν έχουμε αυτή την πνευματικότητα, θα την έλεγα εγώ. Γιατί πολλές φορές το πώς αντιμετωπίζεις έναν άνθρωπο, το πώς μιλάς σε ένα παιδί, εξαρτάται από τη δική σου διάθεση. Τι έχεις μέσα σου, αυτό το οποίο έχεις μέσα σου το βγάζεις και προς τα έξω. Είδες αυτή η απλή κίνηση που μου είπες με τον γέροντα Εφραίμ. Και πόσοι άλλοι, ας πούμε, εκφράζουν πάντοτε αυτή την αγάπη χωρίς να κρίνουν. Γιατί ξέρουν ότι ο τελικός κρίτης είναι ο Χριστός. Αυτό το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ, Πάτερ, ας πούμε στα παιδιά με αυτισμό, τα οποία κάνουν συχνά κάποιες εκρήξεις ή φέρονται κάπως αλόκοτα και διαφορετικά. Καταρχήν, τα παιδιά με αυτισμό έχουν μια διαφορετική δομή στον εγκέφαλό τους, αντιλαμβάνονται τα ερεθίσματα και τα οπτικά και τα ακουστικά με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα αντιλαμβανόμαστε εμείς. Για παράδειγμα, ας πούμε, εδώ τα φώτα έχουν κάποια ένταση. Αν, ας πούμε, ήταν ένα αυτιστικό παιδί εδώ, αυτή την ένταση θα την βίωνε, ας πούμε, πέντε φορές περισσότερο. Περισσότερο. Και, πιο έντονα. Ναι, και το δέρμα τους είναι ευαίσθητο. Άρα είναι πολύ ευαίσθητα και πολύ φοβισμένα. Αυτός που κάνει εκρήξεις σημαίνει ότι είναι πολύ φοβισμένος. Και άρα αυτό λοιπόν που ηρεμεί έναν άνθρωπο ή ένα παιδί όταν είναι πολύ θυμωμένο, είναι να είμαστε εμείς ήρεμοι. Να μπορούσαμε να του μεταδώσουμε δηλαδή ένα αίσθημα ασφάλειας, να μην φοβάται. Γιατί είχε βγει και παλιότερα ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το Αυγό, που έλεγε για τα αυτιστικά παιδιά. Ναι, και παρόμοιαζε, το ξέρεις, Σεβαστή, ότι είναι σαν να ζει μέσα σε ένα αυγουλάκι. Και όντως έτσι είναι. Ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή η παρομοίωση που έκανε ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ πετυχημένη. Ναι. Εσύ έχεις τέτοιες περιπτώσεις, έχεις ασχοληθεί επισταμένως, Σεβαστή, και θέλω να μας πεις από τη δική σου οπτική πλευρά, αυτό το οποίο λέει τώρα η Αναστασία, τα ερεθίσματα, πώς τα εκλαμβάνει ο καθένας. Αλλά εγώ δεν στέκομαι στο ότι αυτό το παιδί έχει αυτισμό. Στέκομαι εμείς πώς συμπεριφερόμαστε, εμείς πώς βοηθάμε, οι γονείς πώς βοηθάνε. Πώς πρέπει να καταλάβουν ότι οι αντιδράσεις αυτών των παιδιών δεν πρέπει να τους δημιουργούν ταραχή. Γιατί αν σε αυτή την ταραχή προσθέσεις και άλλη ταραχή, τότε τα πράγματα νομίζω ότι δεν ελέγχονται. Πάτερ μου, αν δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε πριν, αν δεν υπάρχει ενσυναίσθηση, δεν μπορεί να βελτιωθεί καμία κατάσταση κανενός παιδιού. Και θεωρώ το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση των γονιών όταν έχουν ανάγκη συμβουλευτικής. Αν από τον θεραπευτή δεν υπάρχει ενσυναίσθηση, δεν μπορούν να βοηθηθούν και οι γονείς. Αυτή που λες, η μαγική λέξη συμβουλευτική, γιατί μου δίνεις πολλά ερεθίσματα. Μήπως χρειάζεται στους γονείς. Ξεκινάνε τις οικογένειες χωρίς να έχουν κάποιες στο μυαλό τους βασικές αρχές για να διαπαιδαγωγήσουν ένα παιδί. Οπότε κολυμπάνε κατευθείαν στα βαθιά. Και αυτό το κολύμπι στα βαθιά θα τους οδηγήσει και σε λάθη. Ακριβώς. Και νομίζω ότι η Αναστασία θα το γνωρίζει και καλύτερα από μένα. Η συμβουλευτική είναι μία. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τους γονείς, ειδικά για όλους τους γονείς, ειδικά όμως για τους γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά τα οποία ανήκουν σε διάφορες, έχουν διάφορες διαταραχές. Και το κακό είναι ότι όλο και περισσότερα παιδιά πάνε σε ψυχολόγους, δεν πάνε όμως οι γονείς τους.
Δηλαδή δεν ξέρω αν εσύ το βλέπεις αυτό να συμβαίνει, γιατί εγώ το βλέπω κατά κόρον. Και το κακό είναι ότι αυτό που βλέπω και γενικότερα στην κοινωνία μας είναι ότι είναι μια κοινωνία η οποία μας μεγαλώνει διδάσκοντάς μας την κανονικότητα. Δεν μας διδάσκει ότι μέσα στην κανονικότητα υπάρχει διαφορετικότητα. Με αποτέλεσμα εμείς να εκλαμβάνουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα και έτσι πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται. Αν λοιπόν κάτι διαφορετικό συμβεί μέσα σε αυτό το κανονικό, τότε εμείς, η υπόλοιπη κοινωνία κάτι παθαίνει, ταραχίζεται, δεν ξέρω τι παθαίνει και δεν μπορεί να το αποδεχθεί. Μα είναι φυσιολογικό να μην είμαστε όλοι ίδιοι. Και ο Θεός μας έπλασε και ξεχωριστούς. Και η βασική έννοια όλων αυτών είναι ότι, όπως είπαμε, στον Παράδεισο μπορεί να έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Αυτή η κανονικότητα που αναπτύσσει η Σεβαστή, πώς τη βλέπεις εσύ από τη δική σου πλευρά? Και εγώ θέλω να εστιάσουμε σε αυτό τον ρόλο των γονιών, γιατί αυτό είναι το βασικό που πρέπει να διαχειριστούν οι γονείς. Πώς θα αντιμετωπίσουν. Μετά έχουμε και άλλα θέματα. Το θέμα του bullying, το θέμα μιας απώλειας, η διαχείριση του θυμού πολλές φορές. Δηλαδή είναι θέματα καθημερινά τα οποία και εμείς θα αντιμετωπίζουμε, μας ρωτάνε πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Αλλά νομίζω ότι δεν δίνουμε κάποιες οδηγίες και τελείωσε το θέμα. Αυτό νομίζω είναι στην πράξη πια. Και όπως είπαμε, σε αυτόν τον βαθμό της πνευματικότητας αλλά και της διάκρισης του κάθε ανθρώπου. Και εκεί δεν μπορεί να τα καταφέρει κανένας μόνος του. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος σε αυτό. Όσες γνώσεις και αν έχουμε, ό,τι και αν κάνουμε, εάν δεν ζητήσουμε άνωθεν βοήθεια, δεν μπορούμε να βοηθηθούμε. Δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Όσα βιβλία και αν διαβάσουμε, όσες συμβουλευτικές και αν κάνουμε. Πώς τα βλέπεις? Σωστό, πάτε. Αυτό που έχω καταλάβει από την εμπειρία μου, δηλαδή κλινικά, ας πούμε, στο γραφείο, και αυτό το σύστημα που εφαρμόζω είναι ότι όταν έχω ένα παιδί, έχω και για συμβουλευτική τους γονείς. Γιατί βλέπουμε στατιστικά ότι, ας πούμε, η καλύτερη πρόγνωση, ας πούμε, το πώς θα πάει το περιστατικό, έχουμε όταν δουλεύουμε παράλληλα το παιδί και κάνουμε και συμβουλευτική στους γονείς. Εντάξει, αρχικά γίνεται, ας πούμε, πιο συχνά και μετά πιο αραιά. Το θέμα είναι ότι οι γονείς, δυστυχώς, ασυνείδητα, χωρίς να το καταλαβαίνουν, τι κάνουνε. Είτε παραμελούν τα παιδιά τους, είτε ουσασκούν κάποια βία. Είτε συναισθηματική, ψυχολογική, είτε λεκτική. Μήπως όμως το κουβαλάνε και αυτοί? Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω και προλάβατε. Ότι επειδή έχουν μεγαλώσει με χειρότερο τρόπο από ό,τι διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους, απλά ανακυκλώνουν ασυνείδητα αυτό που κάνουν. Γιατί όταν το έχεις εισπράξει αυτό το πράγμα, πατιέται ένα κουμπί μόνο του, όπως λένε οι ψυχαναλυτές, και αρχίζεις και γίνεσαι όπως ο γονιός σου. Οπότε και οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται βοήθεια. Αλλά όπως λέτε, πάτερ μου, το σημαντικό ποιο είναι? Για να παρέμβουμε σωστά, εγώ θεωρώ ότι κάτι πολύ έτσι βοηθητικό είναι να είμαστε δεκτικοί στο να ακούσουμε τα λάθη μας, να κάνουμε αυτοκριτική. Υπάρχει ο εγωισμός. Αυτός νομίζω ότι είναι το τείχος το οποίο μας εμποδίζει για να μπορέσουμε να αποδεχθούμε τα λάθη που κάνουμε και να μην τα επαναλάβουμε, για να δούμε και μία έτσι βελτίωση στη συμπεριφορά των παιδιών. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από εμάς. Η δική μας συμπεριφορά θα οδηγήσει στη βελτίωση των παιδιών, η δική μας προσευχή θα βοηθήσει τα παιδιά και πολλά άλλα πράγματα τα οποία πρέπει εμείς να τα κάνουμε ή αξίζει να τα κάνουμε. Πολλές φορές τονίζω, δεν μου αρέσει αυτό το πρέπει, γιατί είναι καθηκοντολόγιο. Ότι αξίζει να το κάνουμε για να έχουμε και αποτελέσματα. Ναι, αυτό η αλήθεια, πάτερ μου, είναι σωστό. Και έτσι σε μερικές δικές μου αναλύσεις λέω, ο εγωισμός, ρε παιδί μου, πνευματικά, τι σημαίνει σαν όρος ψυχολογικός? Είναι η ανοριμότητα. Δηλαδή, όταν είμαστε παιδιά, με την κακή έννοια του όρου όμως, της παιδικότητας, της ανοριμότητας, που τα θέλουμε όλα έτοιμα από τους άλλους, που θεωρούμε ότι δεν φταίμε πουθενά εμείς, ότι τα κάνουμε όλα σωστά, που περιμένουμε από τους άλλους να μας πούνε μπράβο σε όλα, ενώ δεν τα κάνουμε όπως αξίζει, όπως λέτε και εσείς, όπως είναι ωφέλιμο. Και νομίζω ότι αυτό, ναι, που είναι σημαντικό να δούμε, είναι ότι όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Όλοι είμαστε περίπου στο ίδιο επίπεδο. Και καμιά φορά, ας πούμε, όταν έχω έτσι και έναν πνευματικό άνθρωπο, χαίρομαι να λέω ότι, ας πούμε, ο Θεός δικαίωσε, ανάμεσα στην προσευχή του Φαρισαίου και του Τελώνη, δικαίωσε τον Τελώνη. Βέβαια. Γιατί ο Τελώνης είπε, εγώ είμαι χάλια. Έσπασε το εγώ. Δηλαδή, είχε αυτογνωσία ο άνθρωπος.
Και το να έχουμε αυτογνωσία. Δηλαδή, ο Φαρισαίος μπορεί να ήταν και καλύτερος, αλλά ο Τελώνης, ας πούμε, ήξερε ποιος είναι. Το να ξέρουμε λοιπόν ότι μέσα μας δεν τα κάνουμε όλα σωστά, δεν είμαστε τέλειοι, ότι είμαστε επιθετικοί, ότι παραμελούμε, ότι κάνουμε λάθη. Αυτό είναι όμως το πρώτο βήμα για να βελτιωθούμε. Γιατί αν το δούμε, θα ζητήσουμε βοήθεια, θα βελτιωθούμε. Αν δεν δούμε όμως σαν γονείς. Είμαστε όμως δεκτικοί σε αυτή τη βοήθεια. Αυτό είναι δηλαδή η δική σου πείρα τι λέει. Ένας γονιός κάνει αυτό το βήμα και λέει ότι έχω κάνει λάθη, αναγνωρίζω τα λάθη μου. Από εκεί και πέρα κάνω την προσπάθεια να βελτιωθώ εγώ για να βελτιωθεί και το παιδί μου. Τώρα θα ρίξω και λίγο την ευθύνη σε εμάς τους ειδικούς. Παίζει ρόλο και η δική μας προσέγγιση, το ξέρει και η Σεβαστή και το ξέρετε και εσείς από τη δικιά σας εμπειρία, όπως είπε και η Σεβαστή σωστά. Όταν ο άλλος εισπράξει αγάπη, εισπράξει κατανόηση ότι δεν είσαι εκεί για να τον καταδικάσεις, ότι δεν είσαι εκεί για να τον κρίνεις για τα λάθη του και ότι είσαι δίπλα του, βοηθός του, σύμμαχός του. Θέλει μία μαεστρία όπως είπαμε, πώς το πασάρουμε, πώς το σερβίρουμε. Εγώ το βλέπω αυτό που λέει Αναστασία, το βλέπω και από τους εφήβους. Δηλαδή, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση που και στο σχολείο όταν ήμουνα και στο γραφείο, όταν έρχονται έφηβοι και έχουν κάποια προβλήματα για παράδειγμα, ο τρόπος που τους μιλάς, αν διαπιστώσουν ότι αντιλαμβάνεσαι αυτό που νιώθουν και το διαπιστώνουν με τον τρόπο που τους μιλάς, με τον τρόπο που τους αναφέρεσαι, δεν θέλουν διδαχή, θέλουν άλλους τρόπους. Ούτε έλεγχο. Ούτε, ναι, μπορείς να τους ελέγξεις και μπορείς να κάνεις διδαχή, αλλά με πλάγιους τρόπους. Τότε ναι, τότε δέχονται. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προσεγγίσεις κάποιον, για να λύσεις ένα πρόβλημα, για να βελτιώσεις ένα άλλο πρόβλημα, για να κάνεις τον άλλον να αποδεχτεί μια κατάσταση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Πώς αντιμετωπίζεις περιπτώσεις, ας πούμε, μικρών παιδιών που έχουν δυσκολίες στη μάθηση, που έχουν δυσλεξία, που θα μπορούμε να πούμε ότι μέσα στην τάξη έχουν μια διάσπαση της προσοχής τους και ασχολούνται με κάτι άλλο. Επεμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, τι λες στα παιδιά ή τι λες στους γονείς, πώς πρέπει να το δουλέψουν, γιατί είναι καθημερινά θέματα μαζί με τον αυτισμό, μαζί με χίλια άλλα θέματα. Νομίζω ότι είναι καθημερινά θέματα και εκεί που πάλι πρέπει να εστιάσουμε είναι σε αυτό το οποίο λέμε τον γονεϊκό ρόλο. Πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά. Πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία ότι ο ειδικός σύμβουλος, ο παιδαγωγός θα ανοίξει τον ορίζοντα της σκέψεώς τους. Ακριβώς έτσι είναι και ειδικά τα προβλήματα μεγιστοποιούνται όταν τα παιδιά αυτά βρίσκονται μέσα στην τάξη, διότι είναι τα ερεθίσματα πολλά, έρχονται σε επαφή με παιδιά τα οποία είναι τυπικής ανάπτυξης, οπότε αυτομάτως στοχοποιούνται από τα υπόλοιπα παιδιά γιατί αυτά δυσκολεύονται ενώ εκείνα δεν δυσκολεύονται. Και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ειδικά μες στην τάξη είναι δύσκολος, όμως δεν είναι ακατόρθωτος, όταν έχεις, εννοώ, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο όταν έχεις και παιδιά τα οποία ζορίζονται ακόμη περισσότερο μέσα και δεν είναι τυπικής ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή προσεγγίζεις όλα τα παιδιά. Δεν προσεγγίζεις μόνο τα παιδιά τα οποία είναι τυπικής ανάπτυξης και αυτά που ζορίζονται τα αφήνεις στο τέλος. Προσπαθείς να κάνεις ομάδες παιδιών που το ένα θα βοηθήσει το άλλο και τα τυπικής ανάπτυξης θα βοηθήσουν το παιδί που ζορίζεται, ώστε να υπάρξει, να γίνει αυτό που θέλουμε, η συμπερίληψη. Και προσπαθείς και απέναντι στους γονείς να συζητήσεις και να τους κάνεις να καταλάβουν με την ενσυναίσθηση που λέγαμε πριν ότι το παιδί τους έχει την αλφα δυσκολία η οποία όμως μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί να μην διορθωθεί πλήρως, αλλά θα βελτιωθεί αν και αυτοί βοηθήσουν το ρόλο του θεραπευτή και όλοι μαζί, εκπαιδευτικός, θεραπευτή, συνεργασία, γονείς, ακριβώς όλοι έχουν μια αρμονική συνεργασία. Τι είναι η λεγόμενη κρίση πανικού, την οποία ακούμε πολλές φορές, ότι αυτός έπαθε κρίση πανικού, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του, αντιδρά διαφορετικά, φοβάται να βγει έξω, αρχίζει να κλίνεται, να ταμπουρώνεται στον εαυτό του και όλο αυτό έχει και μία έτσι θα έλεγα παθογένεια και στην κοινωνία αλλά και πρώτα σε αυτόν και στην οικογένεια ευρύτερα. Έχω ακούσει και πολλές περιπτώσεις άλλων που ντρέπονται να βγουν έξω, που φοβούνται τον κόσμο, που δεν θέλουν να κοινωνικοποιηθούν με την καλή έννοια. Πώς θα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά? Ναι. Η κρίση πανικού όντως είναι ένα φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε συχνά τα τελευταία χρόνια. Είναι μία μορφή διαταραχής άγχους. Έχει όμως μία συμπτωματολογία η οποία
ας πούμε, είναι λίγο πιο έντονη σε σχέση με τα κλασικά συμπτώματα του άγχους, δηλαδή μπορεί να έχουμε, ας πούμε, ταχυκαρδία, εφίδρωση, αίσθημα ζάλης, το αίσθημα ότι χάνω τον κόσμο γύρω μου, μπορεί να τρελαθώ. Ανεξέλεκτα γίνεται αυτό, δεν ισχύει δηλαδή κάποια στάδια ή κάποιες περιπτώσεις που λέμε ότι θα έχω κρίση πανικού μία φορά την εβδομάδα ή δύο φορές την εβδομάδα. Όχι, αυτό απρόβλεπτο. Ναι, έρχεται, μπορεί να είσαι, ας πούμε, με τους φίλους σου και να πίνεις ένα κρασί έξω και να συμβεί από το πουθενά, χωρίς να το περιμένεις. Με ποιο αίτιο? Με κανένα αίτιο. Αυτό είναι απλά μία εκτόνωση άγχους. Οι ψυχαναλυτές θεωρούν ότι προέρχεται από τη βρεφική ηλικία και δηλώνει το αίσθημα του τρόμου όταν το βρέφος αποχωρίζεται τη μητέρα ή δεν ικανοποιείται μια ανάγκη του και στην ουσία βιώνει το φόβο του θανάτου εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό είναι φοβερό. Μάλιστα. Τελικά οι ψυχαναλυτές κάνουν καλή δουλειά, πιστεύω. Πάνω σε αυτό, εγώ δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά επειδή έχω βιώσει τις κρίσεις πανικού, θα ήθελα κι εγώ να πω με τη σειρά μου. Βέβαια, να καταθέσεις. Σαν ένας άνθρωπος που έχει βιώσει και τις έχω βιώσει και αρκετά έντονα μία περίοδο. Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο, το οποίο κανένας άνθρωπος δεν θέλει να ζήσει. Να το βιώσει. Όχι. Είναι πάρα πάρα πολύ άσχημο, όμως το κακό είναι, γιατί εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι ότι σβήνεις, χάνεσαι, ότι μπορεί και να πεθάνεις, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα, αν κάνω λάθος. Δηλαδή είναι μια εικονική πραγματικότητα. Ναι. Είναι σαν να πηγαίνει, εγώ έτσι το νιώθω, σαν να χτυπάει ο συναγερμός ενός αυτοκινήτου χωρίς λόγο. Εγώ έτσι το νιώθω. Δεν είναι όμως χωρίς λόγο, Σεβαστή. Είναι ακριβώς αυτό που. Δηλαδή, ναι. Είναι σαν να πας στη βρεφική ηλικία. Έχει ξεχάσει το συναίσθημα αυτό και το βιώνεις το τώρα σαν να είσαι εκεί. Ναι, εγώ δεν το ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια, δεν ήξερα. Απλά θα ήθελα να τονίσω εδώ. Πώς το αντιμετωπίζεις? Πλέον εγώ, επειδή είναι χρόνια που. Και μπορεί να μου έρθουν κατά διαστήματα κτλ. Επειδή έχεις την εμπειρία τη γνώση, γι' αυτό το ρωτάω. Γιατί μπορεί να βοηθήσουμε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή που μας βλέπει, μα η Σεβαστή είναι ειδική παιδαγωγός, είναι φιλόλογος και όμως το παθαίνει αυτό. Ναι, και όμως το παθαίνει αυτό. Το λέω γιατί θέλω να πω στους ανθρώπους που νιώθουν τέτοια πράγματα και όπως είπε η Αναστασία είναι πάρα πολύ πλέον, να μην τρέπονται να το εξωτερικεύσουν. Όταν δεν το εξωτερικεύα και το έκλεινα και φοβόμουν τι θα πει ο άλλος και μην ντρεπόμουν και τότε αυτό διωγγωνότανε. Το μεγιστοποιούσες. Όσο έλεγα δεν αισθάνομαι, όταν έλεγα δεν αισθάνομαι καλά και το εξηγούσα τι νιώθω, τότε αυτό άρχισε σιγά σιγά να μαλακώνει γιατί με κάνανε και αισθανόμουν. Αλλά το καλύτερο για μένα ήταν η εκλογήκευση. Δηλαδή ένιωθα φόβο και έλεγα γιατί φοβάμαι τώρα. Μα δεν υπάρχει κάποιος λόγος για να φοβάμαι. Υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει. Άρα τι έκανα, το εκλογήκευα. Απλά, όχι, δεν το εκλογήκευες, γιατί αυτό είναι ένας μηχανισμός άμυνας, στην ουσία, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Απλά έλεγες είμαι στο εδώ και τώρα. Στο εδώ γιατί και τώρα, αυτό, ναι. Επειδή είναι ένα παρελθοντικό συνέστημα που είναι. Μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο. Σαν να έρχεται έχεις το παρελθόν. Λες το εδώ και τώρα δεν κινδυνεύω. Το εκλογήκευσε τώρα. Γιατί πριν να μπει στο στούντιο είπε τώρα τι θα πω εγώ με τον παπά, αλλά τώρα πέρασε. Αυτό πέρασε τώρα. Τη βλέπω. Όχι, πριν να μπω στο στούντιο, σας είχα πει ότι έχω πονοκέφαλο. Ορίστε, ένα παράδειγμα. Έχω πονοκέφαλο και δεν καταφέρω να βγάλω την εκπομπή μέχρι τέλος. Ναι, αλλά τελικά. Ορίστε. Το εκλογήκευσα κι αυτό. Ορίστε, και αυτό είναι μηχανισμός άμυνας, αλλά προσωρινά είναι πολύ καλά. Πες μας λίγο, Αναστασία, άνθρωποι που έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Γιατί το παρατηρούμε και το βλέπουμε. Πολλές φορές εγώ λέω, εγώ ξέρω ποιος είμαι. Μπορεί να είναι εγωιστικό αυτό, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται κάπου να γνωρίζεις ποιος είσαι και τι είσαι. Γιατί όταν έχεις χαμηλή αυτοπεποίθηση και όταν η κοινωνία δεν σε βοηθάει, δεν πάμε στο άκρο του εγωισμού. Νομίζω ότι υπάρχουν σαφή όρια και σαφής και διακριτή ρόλη και βλέπω πάλι ότι οι πατέρες όλα ψυχολογικά τα έχουν τοποθετήσει πολύ όμορφα τα πράγματα. Πώς λοιπόν θα πούμε σε έναν άνθρωπο, σε έναν νέο, σε έναν έφηβο, σε ένα παιδί σιγά σιγά ότι είναι λάθος η χαμηλή αυτοπεποίθηση. Πρέπει να σταθείς στα πόδια σου, να έχεις
να γνωρίζεις πού πατάς για να μπορείς να αποδώσεις, για να μπορείς να πετύχεις τις εξετάσεις, για να μπορείς αύριο μεθαύριο να γίνεις υγιές κύτταρο στην κοινωνία. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό και πώς θωρακίζουμε τέτοιες περιπτώσεις? Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, Πάτερ. Πάλι θα πάμε στη βρεφική ηλικία, γιατί αυτή είναι η βάση των πάντων. Η αυτοεκτίμηση ενός ανθρώπου χτίζεται στη βρεφική του ηλικία. Κάθε φορά που το βρέφος στέλνει τα σήματα στη μαμά και ας πούμε θέλει γάλα και η μαμά δίνει γάλα, θέλει ας πούμε αγκαλιά και η μαμά το παίρνει αγκαλιά και δεν το αφήνει να κλαίσει στο κρεβατάκι του. Κάθε φορά λοιπόν που η μητέρα απαντάει στις ανάγκες του βρέφους, τότε και το βρέφος αισθάνεται ότι είναι σημαντικό, ότι δηλαδή αυτό που θέλω το ακούει κάποιος, άρα με αγαπάει. Άρα, ας πούμε, εγώ είμαι σημαντικός σαν άνθρωπος. Κάθε φορά όμως που μετά, ξέρω εγώ, ενός χρόνου, δύο χρόνων, τριών χρονών, που είναι πολύ βασικά αυτά τα χρόνια, μέχρι τα 6 πρώτα χρόνια της ζωής και αργότερα. Όταν λοιπόν οι γονείς απαντούν στις ανάγκες του παιδιού, τότε το παιδί αισθάνεται σημαντικό, αισθάνεται ότι εγώ ακούγομαι σαν άνθρωπος, αξίζω. Άρα είναι βίωμα. Γιατί μπορεί να του λέμε, αξίζεις, είσαι καλός, μπορείς, είσαι έξυπνος, όμορφος ή όχι, είσαι όμορφη. Αλλά αν δεν δείξω με τη συμπεριφορά μου ότι σε κατανοώ προς τις ανάγκες σου, δεν μπορεί εύκολα ο άνθρωπος αυτός να αισθανθεί, το παιδί αυτό να νιώσει ότι αξίζει. Άρα πρέπει να καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στις σχέσεις μας. Και ειδικά τι, να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες. Πώς όμως βάζουμε όρια? Τώρα μου έδωσες πάλι ένα άλλο ερέθισμα. Βλέπουμε μικρές κοπέλες να κάνουν σκεπτόμενες ότι θα κάνουν μια καριέρα στην ομορφιά, σε οτιδήποτε άλλο. Και εκεί οι γονείς υπερτονίζουν και αυτό τους κάνει κακό. Πώς λοιπόν θα βάλουμε κάποια όρια ούτως ώστε και οι γονείς να ξέρουν πού είναι τα όρια τους, ναι μεν αυτοεκτίμηση, ναι μεν να επικροτήσουμε το παιδί, να μην το οδηγήσουμε όμως στο άλλο άκρο του εγωισμού, της έπαρσης, που και αυτό θα οδηγήσει σε παθογένειες αύριο μεθαύριο. Πώς λοιπόν πρέπει να μπούμε και να θωρακίσουμε βάζοντας όρια? Κοιτάξτε, και το όριο, Πάτερ μου, είναι μία μορφή αγάπης. Δηλαδή, αν το παιδί πει, εγώ π.χ. θέλω να φάω τόσα παγωτά, θα του πούμε, όχι, δεν γίνεται, καταλαβαίνω, θες να το φας, ωραίο είναι και εμένα μου αρέσουν, αλλά δηλαδή, πρέπει να φάμε ένα. Ή δεν θέλω να διαβάσω, δεν γίνεται να πάμε αδιάβαστοι, αυτή είναι η δουλειά μας, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, να καλλιεργήσουμε το μυαλό μας. Πρέπει να διαβάσεις. Ή θέλω να κάνω αυτό που είναι επικίνδυνο, δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή, δείχνουμε πάντα μια κατανόηση στα παιδιά, στο τι θέλουν να κάνουν, αλλά δεν τα επιτρέπουμε όλα, γιατί δεν τους κάνουμε καλό. Τους εξηγούμε όμως. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα επιτρέπονται, αλλά δεν συμφέρουν όλα. Ακριβώς. Τα κατανοούμε όλα, αλλά δεν τα επιτρέπουμε όλα. Γιατί μετά θέλει και παραπάνω κόπο να βάλεις όριο πολλές φορές. Βέβαια οι σημερινοί γονείς που είναι κουρασμένοι και τρέχουν, καμιά φορά λένε δεν αντέχω ας πούμε άλλο να με πιέζει το παιδί και υποχωρούν. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Αλλά εντάξει, πρέπει να είμαστε και λίγο σκληροί με την καλή έννοια μερικές φορές, γιατί βάζουμε όρια στα μικρά παιδιά. Βλέπουμε πολλές φορές αυτό τον εθισμό στο διαδίκτυο, που δημιουργεί άλλες πάλι παραμέτρους, οι οποίες αύριο μεθαύριο θα κοστίσουν στα παιδιά, στην υγεία τους, στη ψυχική τους υγεία, στα μάτια τους και σε πολλά άλλα. Πώς το βλέπουμε λοιπόν από αυτή την παιδική ηλικία, επειδή εσύ περισσότερο ασχολείσαι με παιδιά, τα οποία είναι εύπλαστα, θα τα έλεγα εγώ, σε αυτή τη μικρή ηλικία? Χτυπήσατε φλέβα τώρα, Πάτερ, γιατί εγώ έχω μία ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτή την κατάσταση που μόλις αναφέρατε με το διαδίκτυο και τους υπολογιστές και τα tablet και τα PlayStation και τα κινητά κτλ. Όλο και περισσότερα παιδιά δυστυχώς είναι κολλημένα. Όταν λέω κολλημένα... Πάρα πολύ. Δηλαδή γίνεται όλο και χειρότερο αυτό το πράγμα, όλο και χειρότερο. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να δημιουργεί, όχι να δημιουργεί λάθος, να μεγενθύνει τις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες και να δημιουργεί πρόβλημα στην επίλυσή τους. Δηλαδή δημιουργεί κόλλημα. Και δημιουργεί κόλλημα και σε εμάς τους θεραπευτές. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά και γι' αυτό, και πολύ σωστά είπε και η Αναστασία, όταν ναι μεν να είσαι δίπλα στο παιδί, αλλά βάζε όριο.
όρια σε κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να αφήνεις ανεξέλεκτη μία κατάσταση και να το βλέπεις όλη μέρα με ένα κινητό εδώ μπροστά, να μην βλέπει τίποτα άλλο. Να... Βλέπω μωρά. Μωρά, όταν λέω μωρά, μωρά παιδιά. Δηλαδή είναι 6 μηνών, μου έχετε γίνει εδώ 6 μηνών. 6 μηνών μωρό. Ήταν η μαμά στην καφετέρια και το παιδί ήταν εκεί. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Χάσαμε και την έννοια της αλάνας, χάσαμε ακριβώς τα παιχνίδια, χάσαμε το τροχάδι. Χάσαμε όλα αυτά τα οποία νομίζω ότι βοηθούσαν τα μικρά παιδιά να τρέξουν, να κοινωνικοποιηθούν με την καλή έννοια. Τώρα έχουμε τα διάφορα τσάτ, ναι, εκεί μπαίνουν τα παιδιά και νομίζω ότι δεν είναι η σωστή κοινωνικοποίηση αυτός ο τρόπος. Ναι, μεν πρέπει να παρακολουθούν την εξέλιξη. Ναι, μεν καλό είναι αυτό το ότι χειρίζονται πολύ εύκολα και πολύ άνετα έναν υπολογιστή, ένα τάμπλετ, ένα οτιδήποτε. Αλλά από την άλλη, αυτά τα όρια νομίζω ότι θα πρέπει να μπαίνουν και από την άλλη θα πρέπει να τα κατευθύνουμε σε αυτή τη φυσική ζωή. Γιατί τα παλιά χρόνια οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας που δεν τα είχαν όλα αυτά, που έπαιζαν όμως, που έπαιζαν τον κουτσό, που έπαιζαν όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία εμείς ακόμη έτσι αμυδρά τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας, ήταν αποτυπωμένα μέσα τους. Πάτερ, ξέρετε τι παρατήρησα, δεν ξέρω αν είμαι εγώ λάθος, διορθώστε με. Όταν ήταν η περίοδος καραντίνας, Αναστασία, τα παιδιά ήταν κλεισμένα μέσα, εντάξει, όλοι μας ήμασταν κλεισμένοι μέσα. Κάποια στιγμή έβγαινα έξω και πήγαινα στην παιδική χαρά όταν άρχισε να χαλαρώνει αυτό του πρέπει να είστε μέσα στο σπίτι κτλ. Και δεν έβλεπα παιδί με κινητό. Δεν έβλεπα. Έβλεπα τα παιδιά να παίζουν και να παίζουν παιχνίδια που είχα ξεχάσει. Κρυφτό, κυνηγητό. Οπότε θεώρησα και θεωρώ ότι όταν κάποια πράγματα εν τέλει τα έχουμε δεδομένα, δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει μπορώ να βγω να κάνω όποτε θέλω. Όταν κάποια πράγματα τα έχεις δεδομένα, δεν τα υπολογίζεις και δεν τα σέβεσαι. Τότε που δεν ήταν δεδομένο και το χάσανε, βγαίνοντας έξω, έβλεπα παιδιά να παίζουν, έβλεπα παιδιά να κάνουν πράγματα που είχαν χρόνια και καιρό να τα δω να τα κάνουν. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το πιο συγκινητικό που άκουσα στην καραντίνα ήταν αυτό που μου είπε κάποιος φίλος μου. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα μαζί με τις κόρες μου να πετάξουμε τα σκουπίδια στον στον κάδο. Δηλαδή αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι ήταν τόση η έντασή μας, τόσο το άγχος, τόση η δουλειά, τόσο το διαφορετικό ωράριο που δεν βλεπόμασταν μέσα στο σπίτι και αυτή η απλή κίνηση λέει, δεν ξέρεις πόση χαρά έδωσε και στα παιδιά μου αλλά και σε μένα. Μία λεπτομέρεια. Να κάνεις κάτι κοινό, ρε παιδί μου, όντως. Πόσο λείπει όμως αυτό σήμερα και πώς δεν δίνουμε τα ερεθίσματα, πώς δεν δίνουμε αυτές τις απλές κινήσεις. Και νομίζω ότι εδώ είναι πάλι ευθύνη των γονιών. Δεν επιρρύπτουμε ευθύνες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουν κάποια πράγματα. Αυτή η απλότητα να επιστρέψει και πάλι, να γυρίσει πίσω. Αυτό το να πάμε ένα περίπατο, να πάμε μία εκδρομή, να πάμε στην παραλία, να περπατήσουμε, να πάμε σε ένα εξοκλήσι, να ανάψουμε ένα κεράκι όλοι μαζί. Νομίζω ότι αυτές οι εικόνες αποτυπώνονται μέσα στα παιδιά και λείπουν σήμερα με όλη αυτή την περιραίωσα ατμόσφαιρα που μας βομβαρδίζει. Εντάξει, καλή είναι και η καφετέρια, καλά είναι και τα παιχνίδια, καλά είναι και όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τρόπους διαφυγής από την καθημερινότητα. Έτσι είναι. Πώς βλέπουμε, Αναστασία, επειδή και αυτό το θέμα νομίζω ότι πρέπει να το αναπτύξουμε, την απώλεια κάποιων προσώπων δικών μας, αυτό το οποίο λέμε εκκλησιαστικά πένθος, γιατί κάποιος άνθρωπος δεν είναι προετοιμασμένος για ένα ξαφνικό γεγονός που του αλλάζει στη θέμελα όλη του την ψυχολογία και όλη του την κοσμοθεωρία, θα έλεγα. Έρχεται κάτι το απροσδόκητο, το οποίο δεν το περιμένει και νιώθει ότι πραγματικά φεύγει εκεί κάτω από τα πόδια του. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Κοιτάξτε, Πάτερ, αυτό εξαρτάται από την ηλικία που βιώνουμε κάτι. Σίγουρα όσο ένα παιδί είναι σε πολύ μικρή ηλικία και το άτομο αυτό μπορεί να είναι πολύ κοντινό του, ας πούμε ένας γονιός, είναι ένα τραυματικό γεγονός, το οποίο σίγουρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ ευαισθησία και πάρα πολύ ενσυναίσθηση. Το φυσιολογικό πένθος αυτές τις απώλειες είναι 6 μήνες, δίνουμε δηλαδή ένα περιθώριο 6 μηνών. Όταν δούμε όμως ότι μετά από τους 6 μήνες δεν έχει επανέλθει το άτομο από την απώλεια, πρέπει να απευθυνθούμε και σε κάποιον ειδικό. Τώρα εξαρτάται από το γεγονός, ας πούμε, και του θανάτου. Και ο ευνίδιος θάνατος σίγουρα είναι πιο τραυματικός. Δηλαδή είναι διαφορετικό το να ξέρεις ότι κάποιος έτσι
σιγά σιγά οδεύει προς τον θάνατο και διαφορετικό ένα είναι... Ένα ξαφνικό. Ναι, ένα γεγονός πιο ξαφνικό. Το λέει και η Εκκλησία, φιλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Να μας ρίσει, να μας απαλλάξει δηλαδή ο Κύριος. Ναι. Γιατί πάντοτε το ξαφνικό δημιουργεί και ξαφνικά συναισθήματα που δεν μπορείς να τα διαχειριστείς. Είναι σοκ, είναι σαν να σου έχουν ρίξει μια μαχαιριά χωρίς να το περιμένεις, ας πούμε. Οπότε αυτό αιμορραγεί και το ψυχικό τραύμα δεν το βλέπουμε, αλλά είναι πάρα πολύ έντονο. Τώρα, αν υπάρχει, ας πούμε, και μια δομή, μάλλον όταν έχουμε από κάτω μια εξαρτητική σχέση, ο άνθρωπος που είχε, ας πούμε, εξαρτητική σχέση με αυτόν που έχει φύγει, το βιώνει πάρα πολύ επώδυνα. Δηλαδή, τώρα σε περίπτωση ενηλίκων, σίγουρα όταν είναι παιδί και είναι γονιός, τότε υπάρχει και φυσιολογική εξάρτηση και καλό είναι να μπουν και άλλα άτομα, να δώσουν πολύ αγάπη, πολύ υποστήριξη, αλλά και να υποκαταστήσουν ίσως το ρόλο αυτού που έχει φύγει. Πάντως βλέπω και ένα πολύ συγκινητικό, ειδικά στα χωριά. Όταν φύγει ένας μεγάλος άνθρωπος σε ηλικία, χάσει ας πούμε ο σύζυγος τη σύζυγο, μετά... ο σύζυγος αρχίζει να παλινδρομεί, να χάνει το θάρρος του, το κουράγιο του. Και έχουμε περιπτώσεις, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, ότι επειδή ήταν τόσο ενωμένοι, αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει την κάτω βόλτα. Ναι, και όντως το αναπόφευκτο θα γίνει σε λίγο χρονικό διάστημα. Mm. Και αυτό δηλώνει, ας πούμε, την αγάπη που είχαν και ότι δεν μπορεί να ζήσει ο ένας χωρίς τον άλλο. Είναι ένα όμορφο μοντέλο, γιατί αυτό το οποίο ταλανίζει σήμερα την κοινωνία μας είναι η ευκολία των διαζυγίων. Mm-hmm. Και τα διαζύγια δημιουργούν όλα τα προβλήματα. Οι παθογένειες και όλα αυτά τα οποία συζητάμε, εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, αλλά πιστεύω ότι κατά μεγάλο ποσοστό οφείλονται σε μια διαλυμένη οικογένεια. Σε ένα διαζύγιο, σε μια συμφωνία χαρακτήρων που οδηγεί όλα αυτά. Και έτσι τα παιδιά μεγαλώνουν με αυτά τα τραύματα. Θα πάρουν το μέρος του πατέρα, θα πάρουν το μέρος της μητέρας. Αρχίζει λίγο να διχάζεται η προσωπικότητα. Θέλω τη δική σας και εσένα, Σεβαστή, και της Αναστασίας. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί η εποχή μας είναι, ας πούμε, η εποχή του άγχους και η εποχή των δυσκολιών στις σχέσεις. Οι σχέσεις έχουν δυσκολίες γιατί εμείς σαν άνθρωποι έχουμε δυσκολίες. Και όταν, ας πούμε, υπάρχει ο καθένας κουβαλάει την ατομική του δυσκολία, τότε υπάρχουν και τα προβλήματα στις σχέσεις. Σίγουρα... Όπως παλιά, ας πούμε, οι άνθρωποι υπέμεναν κάποια πράγματα, οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να υπομείνουν, δεν θέλουν να συμβιβαστούν. Υπήρχε ανοχή και αντοχή, έλεγε κάποιος, στα παλιά χρόνια. Σωστό. Τώρα, ενώ υπάρχουν και τα μέσα, σίγουρα υπάρχει ο πνευματικός, υπάρχει ο ψυχολόγος, ο σύμβουλος, δεν ξέρουμε πόσο θέλουν να απευθυνθούν οι άνθρωποι για να λύσουν τα προβλήματα. Αυτό όμως που υποστηρίζουν, ας πούμε, πάρα πολλοί ψυχολόγοι, πολλοί ψυχοθεραπευτές, είναι ότι όταν δεν έχουμε και την ικανότητα να ανεχτούμε πράγματα, σημαίνει ότι είμαστε ανώριμοι ψυχικά. Δηλαδή δεν σκοτώνουμε μέσα μας με το παραμικρό των άλλων. Το σημαντικό είναι λοιπόν να μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τέλειοι ούτε εμείς, ούτε και ο άλλος, και ότι θα πρέπει να μάθουμε να μην έχουμε προσδοκία για την τελειότητα. Να μάθουμε... Είναι αυτό το οποίο λένε πολλές φορές και οι γεροντάδες, ότι δεν μπαίνω στον γάμο για να τον αλλάξω τον άλλον. Ναι, είναι λάθος αφετηριακό αυτό. Παίρνω έναν άνθρωπο, θα συμβιώσουμε μαζί, γι' αυτό λέγεται και σύζυγος, γιατί είναι ζυγός αυτό, ναι. Αλλά μπαίνω με την αίσθηση ότι θα το πράξω αυτό. Ότι θα καταλάβω την ιδιαιτερότητα της προσωπικότητάς του, θα κρατήσω τα θετικά, δεν θα μας αποξενώσουν τα λίγα αρνητικά που υπάρχουν και θα προσπαθήσω να συμβιώσω με την καλή έννοια. Αν πούμε με αυτές τις προϋποθέσεις, νομίζω θα είναι διαφορετική οπτική. Ξέρετε τι βλέπουμε πολλές φορές στη ψυχοθεραπεία. Επειδή πολλά προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι της εποχής μας είναι ναρκισσιστικά, δηλαδή, ας πούμε, δεν έχουν πάρει κάποια πράγματα από τα βρεφικά και παιδικά τους χρόνια. Τα ζητάνε. Μπαίνουν μέσα στο γάμο και ζητάνε να πάρουν από τον σύζυγο ή τη σύζυγο αυτά που δεν πήρανε από τους γονείς, από τη μαμά όταν ήταν βρέφη και από τους γονείς όταν ήταν μικρά παιδιά. Με αποτέλεσμα να ματαιώνεσαι, να νευριάζεις, να λες γιατί δεν μου έδωσες αυτό που ήθελα και εγώ. Και αν ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν τα έχει πάρει... αυτά τα στοιχεία, τότε αρχίζει το πρόβλημα. Ακριβώς, κανένας δεν έχει πάρει.
Τότε τα πράγματα ακόμη δυσκολεύουν. Εγώ πιστεύω ότι και τα ρεθίσματα είναι πολλά πλέον στις μέρες μας και οι προκλήσεις ακόμα μεγαλύτερες. Και μεγαλώνουν καθημερινά. Ναι, και νομίζω ότι και όλες αυτές οι προκλήσεις και τα ρεθίσματα και αυτά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στα διαζύγια που είπατε πριν. Και αυτά. Τι θα λέγες για περιπτώσεις, γιατί και εγώ θα το ομολογήσω ότι τελευταία το άκουσα, παρόλο που πρέπει να ενημερωνόμαστε. Ακούμε τη λέξη ΔΕΠΗ. Τι σημαίνει αυτό? Η ΔΕΠΗ είναι διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα. Τι κάνουν δηλαδή τα παιδιά, αυτή η υπερκινητικότητα σε τι? Δεν είναι, υπάρχει διαφορά υπερκινητικού από ζωηρό. Είναι άλλος ο ζωηρός, άλλο ο υπερκινητικός. Ο υπερκινητικός δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, δεν μπορεί να καθίσει ούτε για πολύ λίγο. Μεταπηδάει από μία δραστηριότητα σε άλλη δραστηριότητα σε πάρα πολύ λίγο, δηλαδή σε δευτερόλεπτα. Είναι αντιμετωπίσιμη η κατάσταση? Είναι μια κατάσταση η οποία βελτιώνεται. Υπάρχει εφόρου ζωή στο άτομο. Μπορεί όμως οριμάζοντας το άτομο και σαν ενήλικας αργότερα να τη βελτιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό που να μην φαίνεται. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που δυσκολεύει και στην επαγγελματική του ζωή και στην καθημερινότητά τους και ενήλικες αυτό αργότερα. Μάλιστα. Θέλω να δούμε, Αναστασία, άλλο ένα θέμα. Είναι το θέμα του αλκοόλ. Βλέπουμε εθισμό και σε αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Άνθρωποι ανεξέλεκτα να δρούν, να δημιουργούν προβλήματα και στην οικογένειά τους και μέσα στο σπίτι τους. Και επίσης να το συνδυάσουμε πολλές φορές το αλκοόλ και με την ταχύτητα. Πάντοτε λέω ότι η αγαπητή μου Ελένη Καρύδη κάνει ένα σπουδαίο έργο εδώ στην τοπική μας κοινωνία και αν δεν υπήρχε και αυτή, πόσο θα ήταν αυξημένα ακόμη και τα αυτοκινητικά δυστυχήματα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εν τούτης όμως εξακολουθούμε να πίνουμε και να οδηγάμε. Εξακολουθούμε να οδηγάμε και να κρατάμε το κινητό. Εξακολουθούμε πολλά πράγματα να τα κάνουμε και θέλω να μας πεις πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε αυτά. Δηλαδή αυτό το οποίο μας αγυνεύει, η υπερβολική ταχύτητα. Ενώ δεν έχουμε το βαθμό της επικινδυνότητας ότι αυτή η υπερβολική ταχύτητα μπορεί να μας στοιχήσει ακόμη και την ίδια μας τη ζωή. Από την άλλη, το να πιούμε και να οδηγήσουμε. Πόσοι άνθρωποι έχουμε ρεκόρ εδώ στο τόπο μας και καθημερινά στενοχωριόμαστε όταν βλέπουμε στο διαδίκτυο ότι έχασε τη ζωή του αυτός από την μοτοσυκλέτα ή από την υπερβολική ταχύτητα ή επειδή βρέθηκε να είναι, ας πούμε, υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δυστυχώς, πάτερ μου, το βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια στη Ρόδο. Θεωρώ ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε σε αυτό το θέμα και να κάνουμε πρόληψη και θεραπεία. Είναι αυτό που λέγαμε και συζητούσαμε πριν, τα ισοδύναμα αυτοκτονίας. Αυτά τα οποία είχαμε πάθει όλοι σοκ στο Πανεπιστήμιο, όταν έτσι η αγαπητή μας Λουκία Μπεζέ, μια πολύ καλή καθηγήτρια που είχαμε, μας εξηγούσε τι είναι τα ισοδύναμα αυτοκτονίας. Ένα λοιπόν από αυτά είναι το να πίνεις και να οδηγάς ή το να οδηγάς με υπερβολική ταχύτητα ή να πιάνεις το μηχανάκι, να τρέχεις πάρα πολύ χωρίς κράνος ή να κάνεις σούζες. Αυτά μπορεί να δηλώνουν μια κρυμμένη κατάθλιψη. Ο άνθρωπος που το κάνει, επειδή έχει τύχει να κάνω ψυχοθεραπεία σε ένα νεαρό που είχε πιει πάρα πολύ και που έτρεχε υπερβολικά και τελικά έπαθε ατύχημα, μου είπε: ναι, Αναστασία, ήξερα μέσα μου ότι μπορεί να πεθάνω, αλλά το έκανα. Και δεν με ένοιαζε αν θα πέθαινα. Πω, φοβερό είναι, έτσι. Ναι, ναι. Ομολογία. Τρομερό, τρομερό. Γι' αυτό τρομερό. Λέμε ότι αυτή η ψυχοθεραπεία πάντοτε πρέπει να δρά και προληπτικά. Δηλαδή πρέπει να βγαίνουν αυτά προς τον κόσμο. Και πιστεύω ότι οι αγαπητοί μας τηλεθεατές που μας παρακολουθούν πρέπει να γίνει όλο αυτό μια αιτία υγιούς προβληματισμού. Αν θέλουμε να δούμε αποτελέσματα. Γιατί το να καθόμαστε επαναπαυτικά και να γράφουμε μετά από ένα συμβάν τέτοιο συλληπιτήρια και αυτά δεν βοηθάμε. Πρέπει να υπάρχει πρόληψη. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας. Να βοηθήσουμε να καταλάβουν αυτά τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά που έχουν ανάγκη, που χρήζουν ανάγκη και έχουν φτάσει σε αυτά τα όρια του εθισμού, να επιμείνουμε. Πρέπει να επιμείνουμε και οι γονείς, γιατί παρακολουθούμε, ας πούμε, και πρόσφατα είδαμε παιδί με μοτοσυκλέτα. Όταν μία μάνα βλέπει το παιδί της, ένας πατέρας, μία μάνα, ότι το παιδί μου κάνει σούζες, μία, δύο, τρεις, πέντε, μέχρι πότε θα τη γλιτώνει? Δηλαδή πρέπει να παρέμβουμε, δεν γίνεται να τα αφήνουμε να περνάνε αυτά τα πράγματα. Ή τις προάλλες πήγαινα, ας πούμε, περνούσα από έναν δρόμο και βλέπω παιδάκι το οποίο να ήταν 11-12 χρονών πάνω σε ένα μηχανάκι. Αυτό το μικρό παιδί πόσο αίσθημα ανεπτυγμένο μέσα του έχει ως προς την προστασία του. Είναι και λάθος όμως οδική ασφάλεια η δική μας. Δηλαδή βλέπουμε μηχανάκια,
να οδηγούν από μπροστά και να έχουν το μικρό παιδί από πίσω, χωρίς να έχουν τον βαθμό της επικινδυνότητας, ότι αυτό το παιδί μπορεί να πέσει, μπορεί να υπάρχει κάποια λακκούβα στο δρόμο. Και αντί να το κρατάμε ή να το έχουμε ασφαλές ή να του βάλουμε το κράνος, εμείς το αφήνουμε από πίσω να μας κρατάει. Να σας πω ένα περιστατικό που μου συνέβη πιο παλιά. Μου ήρθε ένα παιδάκι το οποίο δεν έτρωγε. Δεν έτρωγε, δεν ήθελε να φάει, ήταν μέρες νηστικό, είχε πάει στο νοσοκομείο, δηλαδή είχαν ανησυχήσει πάρα πολλοί γονείς του. Από την ανάλυση που κάναμε, τι είδαμε. Ο μπαμπάς είχε βάλει το παιδί πάνω στο μηχανάκι για να το πάρει στο σχολείο. Εκείνο μάλλον σχολούσε εκείνη την ώρα και επειδή πεινούσε, είχε πάρει ένα σάντουιτς και έτρωγε. Ήταν χωρίς, όχι φορούσε κράνος, δεν θυμάμαι τώρα. Τους χτυπάει εκείνη τη στιγμή που έτρωγε το παιδί, τους χτύπησε κάποιος και έπεσαν και οι δύο κάτω στο πάτωμα και το παιδί είχε συνδυάσει το φαγητό με το θάνατο, με το φόβο του θανάτου. Μάλιστα. Γι' αυτό και το παιδί δεν έτρωγε. Δεν έτρωγε. Δηλαδή το είχε συνδυάσει με αυτό το γεγονός. Εγώ ήθελα να ρωτήσω εδώ σε αυτό το σημείο, γιατί μου συμβαίνει εμένα στη δουλειά και στο γραφείο την Αναστασία. Αυτό όσον αφορά το αλκοόλ, βλέπω και πάρα πολλούς γονείς οι οποίοι είναι εθισμένοι στο αλκοόλ και κυρίως αυτό συμβαίνει με πατεράδες και οι οποίοι έχουν παιδιά με διάφορα θέματα, με διάφορες διαταραχές, διάφορες δυσκολίες. Και πίνουν για να ξεχαστούν. Και πίνουν γενικότερα, όχι μόνο για να ξεχαστούν, γιατί έτσι έχουν μάθει. Θέλω να πω, αυτό περνάει αργότερα ομολογουμένως και στο παιδί, έτσι. Είναι μια συνήθεια την οποία τη βλέπει το παιδί. Και αυτό κληροδοτείται, σαν να λέμε, έτσι. Γίνεται ανακύκλωση. Αλυσίδα. Θέλει πολύ προσοχή πάντως σε όλους τους τομείς και εδώ πρέπει να αφιστήσουμε για μια ακόμη φορά την προσοχή όλων μας. Γιατί όλοι μας φτιάχνουμε τους μηχανισμούς αυτοάμυνας και οι γονείς και οι παιδαγωγοί και οι ψυχολόγοι και οι ιερείς και όλοι πρέπει να είμαστε μια γροθιά για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις παθογένειες, όλα αυτά τα προβλήματα και ή δυνατόν να λιγοστεύσουν, να ελαττωθούν, γιατί αυτό θα είναι μια αισιόδοξη νότα για την κοινωνία μας, να εκλείψουν. Μακάρι, αλλά είναι δύσκολο. Με προσπάθεια. Πάντερ, που κάνετε μια πολύ ωραία σύνδεση πριν, σαν να το είδατε ως αίτιο και αποτέλεσμα. Το ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές έρευνες ότι τα άτομα με ΔΕΠΗ στην εφηβεία κάνουν χρήση αλκοόλ. Γι' αυτό και εγώ το ανέφερα, γιατί είναι. Και άτομα μόνο. Και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, επειδή αποκτούν αγχώδεις διαταραχές λόγω των δυσκολιών τους, είναι πιο επιρρεπή στη χρήση και ναρκωτικών ουσιών. Μπράβο, και αλκοόλ και μπορεί να έχουν παραβατική συμπεριφορά. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε φόβο ούτε στους γονείς ούτε στα παιδιά. Η πρόληψη είναι αυτή η οποία νομίζω ότι θα βοηθήσει σε όλες τις περιπτώσεις. Καλό είναι όμως να γνωρίζουμε τους βαθμούς επικινδυνότητας του κάθε θέματος, να το αντιμετωπίζουμε με αγάπη, με διάκριση. Και θέλω να κλείσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση με αυτό το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση πριν λίγες ημέρες, όταν ο χρυσός παραολυμπιονίκης μας έκανε αυτό το τάμα και πήγε στον Πανορμήτη για να δείξει τη θέληση που είχε αυτός ο άνθρωπος, αλλά και τη θέληση του ότι όταν βάζεις ένα στόχο τον πετυχαίνεις. Νομίζω είναι το καλύτερο κήρυγμα αυτό. 10 ώρες να είσαι μέσα στη θάλασσα να κολυμπάς για ένα σκοπό και μάλιστα να αφιερώσεις το μετάλλιό σου στον Πανορμήτη. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Είναι η δύναμη της ψυχής, η δύναμη της θέλησης. Τα βάνεις όλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, ας πούμε, κάτι άλλο που μπορείς να πεις. Μόνο υποκλίνεσαι και λες δόξα τω Θεώ που υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Χαράλαμπος Ταϊγανίδης το όνομα του. Φοβερός, φοβερός. Ξέρετε τι λέμε πολλές φορές. Αν, ας πούμε, όλα αυτά τα κενά που έχουμε, τα τραύματα που έχουμε, αν προσπαθήσουμε να υποκαταστήσουμε, ας πούμε, τη σχέση που θα θέλαμε να είχαμε με τους γονείς μας, την υποκαταστήσουμε, ας πούμε, αυτή τη σχέση με το Θεό, με τους Αγίους μας, πόσο μπορεί να ωφεληθούμε από αυτό. Και αναρωτιέμαι καμιά φορά, γιατί βλέπουμε συνέχεια στο τέμπλο την Παναγία να έχει τον Χριστό έτσι αγκαλιά και να είναι μάγουλο με μάγουλο. Μήπως έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς με τον Χριστό. Ακριβώς. Πολύ σωστό να... αυτό που λες. Τι ωραίο. Κοινωνία. Πάρα επικοινωνία, ωραία. Κοινωνία. Νομίζω ότι το χρειαζόμαστε. Όλη αυτό. Όλη η κοινωνία. Το χρειαζόμαστε. Ναι. Η ασφαλής προσκόλληση. Αυτό είναι το μαγικό κλειδί για την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Για να το ξεκλειδώσουμε όλο αυτό και να πραγματικά νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι η ψυχική υγεία και τέτοια θέματα είναι ατέρμονα. Δεν υπάρχει
ούτε μαγική λύση, αλλά νομίζω ότι αν εστιάσουμε στην αιτία θα βρούμε και το αποτέλεσμα. Ναι, και θα βοηθήσει κάνει ο Θεός σε πολλές περιπτώσεις. Εγώ θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω. Είναι πολλά τα θέματα. Νομίζω ότι θα δοθεί δυνατότητα να έχουμε και άλλους ανθρώπους. Αυτά τα θέματα νομίζω ότι πρέπει να τα συζητάμε χωρίς ταμπού, γιατί δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Η Εκκλησία, λέμε, δίνει λόγο πατή το αιτούντι και να τα βλέπουμε πάντα με την αισιόδοξη προοπτική. Και όλα τα θέματα νομίζω ότι είναι αντιμετωπίσιμα. Αυτό θέλουμε να περάσουμε ως μήνυμα αισιόδοξο και στους γονείς και στα παιδιά, ό,τι και αν υπάρχει, είτε σαν θέμα, είτε σαν διαταραχή, είτε σαν πρόβλημα. Νομίζω ότι όλα λύνονται, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση, να υπάρχουν γόνατα παραλληλημένα, όπως έλεγε ένας γέροντας, γιατί αυτό θα βοηθήσει πολύ. Σεβαστή, ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά. Να συνεχίσετε από το δικό σας μετερίζει, γιατί βοηθάτε και τους γονείς αλλά και τον κόσμο, και η Σεβαστή από τη δική της πλευρά και εσύ από τη δική σου πλευρά. Και νομίζω ότι μέσα από την τηλεόραση Θάρη προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, αν μη τι άλλο, αυτόν τον υγιή προβληματισμό. Τον χρειάζεται η κοινωνία μας, τον χρειάζονται οι νέοι γονείς, για να μην πελαγοδρομούν και αυτοί, για να έχουν έναν μπούσουλα, να κατευθύνονται σωστά στην πορεία τους και να αφήσουν τον αυτόματο πιλότο. Γιατί πολλές φορές αυτός ο αυτόματος πιλότος δημιουργεί άλλα προβλήματα και άλλες, νομίζω, παρενέργειες. Κάνε ένα επίλογο και θα κλείσω εγώ. Ακριβώς, πάτερ μου, όπως το είπατε, υπάρχουν λύσεις. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα, αρκεί να έχουμε θέληση, να έχουμε αγάπη, να επιλέγουμε την αγάπη, όχι την επιθετικότητα. Να είμαστε θετικοί και όσο προσπαθούμε, αγαθά κόποι σκτώνται. Έτσι. Πρέπει να και προσπαθούμε. Πόνες κατορθούνται. Να μην φοβόμαστε τον κόπο. Έχουμε, ας πούμε, δυνάμεις, έχουμε δυνατότητες. Και πραγματικά κάθε άνθρωπος, νομίζω, στην καθημερινότητά του, αν τον ρωτήσουμε πόσες δυσκολίες έχει, θα είναι πολλές, αλλά μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε. Και έτσι το βιβλίο του αγαπητού μας Ελευθέριου Ελευθεριάδη, το «Όλα είναι σκέψεις». Ξέρεις τι κάνει τώρα, διαφήμιση εκπομπής της αύριο. Όχι, ήταν ο Λευτέρης είπε αυτό που έλεγε Σεβαστή. Και όμως λέει, είμαι ψυχολόγος, αλλά περνούσα κρίσης πανικού. Και είπε αυτό που είπε. Θέλει λεβεντιά όμως όλο αυτό. Να το πεις και να το εκφράζεις. Γιατί γι' αυτό είπα και εσύ, Σεβαστή, ότι έτσι θα βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους. Γιατί θεωρούνται ότι οι ψυχολόγοι, οι ειδικοί παιδαγωγοί, οι παπάδες, ότι είναι άτρωτοι. Ακριβώς. Δεν είναι. Είναι άνθρωποι και αυτοί μέσα στην κοινωνία, με τα προβλήματά τους, με τις παθογένειές τους. Ναι, και πρέπει να καταλάβουμε. Και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλα. Ακριβώς. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ντροπή. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το νιώθεις. Δεν έκανες κάτι κακό. Είναι κάτι το οποίο το νιώθεις, δεν έβλεψες κανέναν. Οπότε καλό είναι να το πεις, να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Πάντως είναι μια διαδρομή ελπίδας. Όπως το πρώτο μέρος είχαμε τη διαδρομή ελπίδας που θα γίνει στον Αρχάγγελο. Αυτό το οποίο κάναμε και αυτή την ώρα είναι μια διαδρομή ελπίδας. Και ο λαός μας λέει, θυμόσοφα, ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εμείς ο χώρος της Εκκλησίας λέμε ότι δεν πεθαίνει ποτέ η ελπίδα. Όσο λοιπόν η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ, αγαπητοί μας τηλεθεατές, εμείς θα βρισκόμαστε εδώ για να αγγίζουμε και να συζητάμε τέτοια θέματα, να βλέπουμε όλες τις οπτικές γωνίες και να βοηθιόμαστε, γιατί λέει κάπου πάλι ο λόγος του Χριστού μας, να βοηθάει ο ένας τον άλλον και να κρατάει ο ένας το βάρος του άλλου και το πρόβλημα του άλλου, το οποίο όταν το μοιράσουμε και το κοινοποιήσουμε γίνεται μικρότερο. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρύν, λέει. Ελαφρύνεται όλο αυτό το φορτίο. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Και ανανεώνουμε την επόμενη συνάντησή μας, Θεού θέλοντος, την άλλη Τρίτη, στην εκπομπή Πρόσωπο προς Πρόσωπο. Χαιρετίσματα στα ευλογημένα μας νησιά που μας παρακολουθούν. Και επίσης στοιχείο στη Σάμο, στην Ικαρία, στους Φούρνους, στα Δωδεκάνησα βέβαια. Μου είπανε κάποιοι ότι δεν τονίζω την Κο. Και βέβαια την Κο θα την τονίσω και την Κάλυμνο θα τονίσω και τη Λέρο. Και τους Λειψούς και την Πάτμο και τη Σίμη και την Κάρπαθο και την Κάσο, όπου εκπέμπει ο σταθμός μας και διαδικτυακά. Να είστε καλά για τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε, τα οποία πιστέψτε με σε όλους τους συνεργάτες μας, μας δίνουν δύναμη για να συνεχίσουμε. Καλό σας βράδυ και καλή αρχή της νηστείας, της 40ήμερης νηστείας που θα μας οδηγήσει στη Μητρόπολη των Εορτών που είναι τα Χριστούγεννα. Καλό σας βράδυ.